Σας ευχαριστώ καταρχήν όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε και τη φιλοξενία από το Υπουργείο Παιδείας, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικά όλης της πολιτείας. Για μια φορά ακόμη φέτος γιορτάζουμε την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και προσπαθούμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους. Το μήνυμα της ημέρας είναι όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο και γιορτάζεται ταυτόχρονα σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διοργανώνεται για 17η χρονιά από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς In Safe και In Hope και την ευθύνη διοργάνωσης στη χώρα μας έχει φυσικά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνες από το 2016. Η Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποσκοπεί όχι μόνο στο να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο, αλλά και ένα καλύτερο διαδίκτυο, που όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπεύθυνα, με σεβασμό, με κριτική σκέψη, δημιουργικά, να φτιάξουμε ουσιαστικά υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες του αύριο. Ο απολογισμός της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου 2019 ήταν πολύ σημαντικός. Συμμετείχαν 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Πολύ μεγάλη απήχηση είχαν τα κοινωνικά μας δίκτυα. Έχουμε 19.000 ακόλουθους στο Twitter και 35.000 στο Facebook. Γίνανε πάρα πολλές χιλιάδες tweets, εκατομμύρια impressions. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχουμε την ίδια απήχηση. Ο χάρτης των υποστηρικτών μας για το 2020 καλύπτει ουσιαστικά όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί πραγματικά αυτή είναι η δύναμή μας. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι νηπιαγωγοί, αυτοί είναι οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούν να περάσει το μήνυμα στα παιδιά με έναν απόλυτα δημιουργικό και βιωματικό τρόπο. Για μια ακόμη χρονιά φέτος, διοργανώσαμε τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε πάρει και φέτος την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και είχαμε πάλι ένα μεγάλο αριθμό συμμετοχών, περίπου 300 συμμετοχές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης είναι να βραβευτούν, να δοθούν τα βραβεία όσους έχουν διακριθεί στο διαγωνισμό και φυσικά να μας παρουσιάσουν τα παιδιά την εργασία που με τόσο κόπο κάνανε μέσα στη χρονιά. Η σκοπιμότητα των διαγωνισμών είναι η ενδυνάμωση της γνώσης για την ασφαλή πλοήγηση, προσανατολισμός των παιδιών προς ποιοτική χρήση του διαδικτύου, συνεργασία στη χρήση του διαδικτύου με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Όχι μόνο χρήση από τα παιδιά, αλλά κάτω από την καθοδήγηση ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν φυσικά να βοηθήσουν προς την χρήση του διαδικτύου με πιο δημιουργικό τρόπο μέσα από βιωματικές ασκήσεις. Ο εορτασμός της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου γίνεται εδώ, αυτή είναι η κεντρική εκδήλωση. Παράλληλα, όμως, γίνονται εκδηλώσεις σε πάρα πολλά σχολεία της επικράτειας. Πολλοί υποστηρικτές μας σήμερα, χρησιμοποιώντας υλικό από το online portal μας, ουσιαστικά κάνουν ενημερώσεις στα παιδιά και ουσιαστικά γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια και κατά συνέπεια το μήνυμα διαδίδεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και φέτος δημιουργήσαμε quiz, φυλάδια, σχέδια μαθημάτων. Είναι διαθέσιμο online και για σήμερα και για το επόμενο διάστημα, για όποιον εκπαιδευτικό και όποιον γονέα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και το υλικό αυτό κατατάσσεται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα για μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά δημοτικού, παιδιά γυμνασίου ηλικίου, την εφηβική ηλικία, αλλά και υλικό για γονείς και για κηδεμόνες. Για φέτος και πάλι, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, κάναμε μία καινούργια έρευνα για το 2019-2020.
Η νέα έρευνα διενεργήθηκε online το Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2019 σε 500 σχολεία, σε ένα δείγμα 500 σχολείων από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύρου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου, και ανταποκρίθηκαν 13.000 μαθητές ηλικίας 10 έως 18 ετών. Εξάγαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία έχουν, σχετίζονται με την σχέση που έχουν τα παιδιά με τους γονείς, την καθοδήγηση που λαμβάνουν ουσιαστικά τα παιδιά από τους γονείς για την χρήση του διαδικτύου, πώς διαμορφώνεται η εικόνα του σώματος των παιδιών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την ενασχόλησή τους γενικότερα με τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και το online gaming, θέματα υψής της σημασίας ουσιαστικά. Και η έρευνα και φυσικά έγινε πάλι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αποτελέσματά της τα έχουμε επεξεργαστεί, είναι έτοιμα και είναι και στο site μας, αλλά θα σταλούν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποια ήταν τα βασικά θέματα για το 2019-2020. Πάντα μας απασχόλησαν, συνέχισαν να μας απασχολούν τα προσωπικά δεδομένα, το λεγόμενο GDPR, που είναι ο νέος γενικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα, η εικόνα σώματος και τα κοινωνικά δίκτυα, το online gaming, διαδικτυακός εκφοβισμός, ρητορική μίσους, εθισμός ή υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και φυσικά το μείζον θέμα της επαφής με αγνώστους, sexting και φυσικά η υγιεινή των συσκευών, είναι θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τη χρονιά την οποία πέρασε και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Φέτος βγάλαμε και ένα καινούριο τηλεοπτικό σποτ, το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι συναρπαστική εμπειρία. Για να είναι ασφαλής, χρειάζονται κανόνες. Πλοηγούμαστε σε ποιοτικό περιεχόμενο υπό την επίβλεψη των γονιών μας. Δεν δημοσιεύουμε ποτέ προσωπικά μας δεδομένα. Δεν κάνουμε υπερβολική χρήση. Ασφαλές διαδίκτυο, ασφαλές περιβάλλον για παιδιά. Τι ήταν αυτό, ποιο αυτό, okay. Αυτό πρέπει να... Έχουμε επίσης ανεβάσει το καινούργιο μας online portal, το οποίο απαντάει, είναι και σχεδιαστικά ανανεωμένο, αλλά και ανανεωμένο από πλευράς περιεχομένου, με απαντήσεις και συμβουλές σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι η καινούργια δεκαετία απαιτεί περισσότερο σεβασμό στο διαδίκτυο, αποδοχή της διαφορετικότητας, με σκοπό να δημιουργήσουμε υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες και ένα ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον για τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα σήμερα στην εκδήλωση και ελπίζουμε να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε.